σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν έργα διαχείρισης λιμάτων και απορριμμάτων στο Δήμο Χερσονήσου, με τον απερχόμενο δήμαρχο να κάνει λόγο για μια δέσμη έργων με ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και με πολλαπλά ωφέλη για το οικοσύστημα, την οικονομία και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής. Μια πολύ σημαντική μέρα για το Δήμο Χερσονήσου η σημερινή, μέσα σε εορτές, αλλά όμως εξαιρετικά σημαντική, καθώς σήμερα υπογράφηκαν δύο πολύ σημαντικά έργα, τα οποία είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Να υπενθυμίσω ότι έχουν εγκριθεί 35 έργα στο Ταμείο Ανάκαμψης για διαχείριση λιμάτων στη χώρα, τα 7 στην Κρήτη και τα 2 στο Δήμο Χερσονήσου. Πρόκειται για την κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Ηλίου στον χώρο του ΧΙΤΑ Χερσονήσου και του έργου αναβάθμισης της διαχείρισης ενέργειας στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων της ΔΕΙΑ Χερσονήσου. Το πρώτο, αξίας 4.900.000 ευρώ, αφορά το φως Δαβόρειας Πεδιάδας και τη δημιουργία νέου κυττάρου ηλιακής ξήρασης στη λιματολάσπης και παραγωγής ενέργειας από το βιοαέριο για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, ενώ το δεύτερο έργο έχει να κάνει με την αναβάθμιση υφιστάμενων βιολογικών καθαρισμών και τη δημιουργία φωτοβολταϊκής συστοιχίας για τη μείωση και σε αυτό του ενεργειακού αποτυπώματος ύψους 7.250.000 ευρώ. Όπως εξηγεί ο κύριος Έγκος, είναι παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων ευρώ που απαντούν στις ανάγκες των σύγχρονων πόλεων. Και τα δύο έργα είναι ενταγμένα, είχαν πρόνοια την υπογραφή των ελόγων συμβάσεων μέχρι τα τέλη του έτους, του 2023, ο Δήμος Χερσονήσου, πρωτοστατώντας και σε αυτό το τομέα, υπογράφει σήμερα λοιπόν τις δύο συμβάσεις που έχουμε να κάνουμε με δύο πολύ σημαντικά έργα ανάπτυξης, τα οποία θα βοηθήσουν την ανάπτυξη του τόπου. Η σύμβαση υπεγράφει σήμερα παρουσία αντιδημάρχων και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.